Θα σας πω ένα παραμύθι. Βρισκόμαστε στα 1952. Ένας σχετικά γνωστός 30χρονος Αθηναίος μπουζουξής και τραγουδιστής ταξιδεύει στην Πάτρα για να εμφανιστεί σε ένα κέντρο. Η τραγουδίστρια του συγκροτήματος αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Ο καλλιτέχνης μας πηγαίνει να φρεσκαριστεί σε ένα κουρίο που εκείνο τον καιρό λειτουργούσαν και σαν εξομολογητήρια. Λέει στο φίλο κουρέα το πρόβλημά του και εκείνος του απαντά. Στα ψηλαλόνια είναι ένα κορίτσι με ωραία φωνή που όλο τραγουδά. Είχε κερδίσει και κάτι κατσαρολικά και λίγα χρήματα σε ένα διαγωνισμό. Είναι όμως 12 χρονών. Άλλα χρόνια, άλλες εποχές, άλλη Ελλάδα. Ο κάπως γνωστός ερμηνευτής πηγαίνει στο σπίτι της πιτσιρίκας, την ακούει και πείθει τη μητέρα της για το δικαίωμα στο όνειρο. Οι πολυτίμοι, αν τον ακούσουν, θα γίνει μεγάλο όνομα. Ο πατέρας όμως διαφωνεί. Ο καλλιτέχνης μας φιλοξενεί στο σπίτι της οικογένειάς του στο Περιστέρι τη μικρή μαζί με τη μητέρα της για 6 μήνες. Ο πατέρας κάμπτεται και η οικογένεια Κολιοπάνου μετακομίζει από την Πάτρα στον Κολονό. Η 13χρονη πλέον μικρή περνάει από ακρόαση στην εταιρεία Κολούμπια. Ο μέντορας της είναι παρόν. Ο Νίκανδρος Μιλιόπουλος, διευθυντικός στέλεχος της εταιρείας, του λέει για το δώρο του. «Μπιθικότσι, μου έφερες τη βέμπο του λαϊκού τραγουδιού». Ο Γρηγόρης χαίρεται για το ταλέντο του, τη βαφτίζει Πόλη Πάνου και της δίνει το πρώτο της τραγούδι, μια δική του σύνθεση σε στίχους του Τσάντα. Πήρα τη Στράτα Γκυγκακιά, η οποία όμως θα περάσει απαρατήρητη. Κατά ένα όμως περίεργο τρόπο, η Πόλη Πάνου θα συνδεθεί με άσματα για παραστρατημένες και κυνηγημένες από τη μοίρα, που θα σημειώσουν τρανή αποδοχή. Από το περίφημο Καλντερίμι του λιμανιού, μέχρι και το «Κυρίες μου, ηρωνικά δέστε την κοινωνία». Μέχρι όμως να ενηλικιωθεί, η Πόλη Πάνου θα ερμηνεύσει δεκάδες τραγούδια, ερωτικά, κοινωνικά, βαθιά ανθρώπινα. Όλα θα λατρευτούν. Μεγάλη μαστόρη, Τσιτσάνης, Παπαϊωάννου, Μιτσάκης, Καλδάρας, Χιώτης, Ζαμπέτας, Χρυσίνης, Καραπατάκης, Δερβενιώτης, Καραμπεσίνης, τις εμπιστεύονται δημιουργίες τους. Με τη φωνή της ζωντανεύουν και διαμάντια του χθες, ενώ έρχονται και άσματα του Μάνου, του Μίκη, του Ξαρχάκου. Στα 19 της θα βρεθεί στην Αμερική στο πλευρό του Γιάννη Τατασόπουλου και θα μαγέψει τους πάντες. Άλλωστε μιλάμε για μια μαχήτρια του πάλκου. Στα 25 της είναι ήδη βεντέτα, όταν δημιουργεί τη Βεντέτα αρχικά με τον Πάνο Γαβαλά και στη συνέχεια μόνη της, τη δική της δισκογραφική εταιρεία. Μαζί με τη Σκέτι Γκρέι και Γιώτα Λίδια αποτελούν την ιερή τριάδα των μεγάλων κυριών του λαϊκού τραγουδιού. Κάθε μια όμως έχει το δικό της χαρακτήρα. Αν δεν ήταν η Πόλη Πάνου, το τραγούδι και οι ζωές μας θα ήταν φτωχότερα. Αλλιώς θα τραγουδούσε η Μοσχολιού, αλλιώς η Αλεξίου, αλλιώς η Πίτσα Παπαδοπούλου, αλλιώς η Γιώτα Νέγκα και η Σοφία Παπάζογλου. Η Πόλη Πάνου κέρδισε με το σπαθί της το σεβασμό και την αγάπη του κοινού και του συναφιού της. Η σοβαρή παρουσία της, ο δυναμισμός, η φινέτσα της, η ρωμαλαία και συνάμα γοητευτική εμφάνισή της, αλλά και η λεπτότητα του χαρακτήρα της που αποτυπώνονταν στη θεία φωνή της, τη χρήζουν μοναδική. Αμάν και αμήν μαζί.